Είμαστε εδώ για τη διαθεσιμότητα που είμαστε εδώ και 8 μήνες. Μέχρι στιγμής όσες φορές και με 1000 βάσανα έχουμε ζητήσει τα ραντεβού και μας έχουν δεχτεί, δεν είναι άκαρπες οι φορές που έχουμε μιλήσει με τον κύριο Στουρνάρα και με τον κύριο Μητσοτάκη. Η μόνη τους απάντηση ηρωνική είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας όμως. Εμείς και βέβαια θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όχι τώρα μόνο, αλλά και μόλις τελειώσει η διαθεσιμότητα. Εδώ θα είμαστε. Δεν είναι μόνο ότι μας διώχνουν από τη δουλειά, είναι ότι χάνεται το εργατικό μας δίκαιο. Μετά από 20 χρόνια και 15, κάνουμε τα 500 ευρώ που παίρναμε, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Αυτό νομίζω είναι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και αυτό νομίζω ότι δεν επιτρέπεται. Αποφασίζουμε και διατάζουμε είναι εδώ. Όχι, εμείς ο απλός λαός δεν θα τους το επιτρέψουμε. Δεν μπορεί επειδή σε 4 ή 3 χρόνια μπήκε η τάδε κυβέρνηση, θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε, δηλαδή να υποκύψουμε σε αυτό. Δεν υποκύπτουμε. Και καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, που, ακόμα και που δεν έχουν, να έρθει μαζί μας, να πολεμήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί. Δεν είναι να μην έχεις δικαίωμα να διεκδικήσεις το δίκαιο σου, γιατί για να πάμε ως απλοί πολίτες στον Υπουργό που εμείς ψηφίσαμε, θα πρέπει να πάμε μέσω, αφού αποθηθούμε από τα ΜΑΤ, από την αστυνομία, μέσω βασάνων, για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε σαν απλοί πολίτες με τους υπουργούς. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι δημοκρατία. Ειλικρινά. Εμείς θα παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε μικρά παιδιά και έχουμε υποχρεώσεις και δεν θα μας αφήσουν έτσι. Οι περισσότερες από εμάς είναι πάνω από 45 χρονών και έχουν όλες τους παιδιά στην εφηβεία, πιο μικρά, πιο μεγάλα, και είναι μονογονεϊκές οικογένειες οι περισσότερες από εμάς, και βεβαίως είναι και εκείνες οι κυρίες που είναι για σύνταξη και θέλουν 2 χρόνια και δεν θα τα πάρουν ποτέ μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να, και εμείς οι νεότεροι ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Αυτό ας το ακούσουν καλά οι επάνω, ότι αυτό δεν θα γίνει. Επειδή αυτοί έτσι πρόχειρα αποφασίζουν για τις ζωές των άλλων ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, γιατί διαλέξανε τους πιο ταπεινούς ανθρώπους να διώξουν, να σταματήσουν τη ζωή. Δεν κοιτάξαν αξιολογήσεις, πού είναι. Δεν δούλεψα εγώ, έκλεψα, δεν πήγαινα στη δουλειά μου. Υπάρχουν και θα μπορούσε να κοιτάξει πιο καλά, αλλά βιάστηκαν για να κάνουν το χατήρι της Τρόικα. Αυτό δεν θα το δεχτούμε.